Ο Παναγιώτης Ζήσης είναι μαζί μας για να δούμε τι θα συμβεί σε μια εβδομάδα από σήμερα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Όλοι αποσυντονιζόμαστε, Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Το καλοκαίρι αποσυντονίζονται και τα παιδιά και από τις διατροφικές τους συνήθειες, αν υποθέσουμε ότι και αυτά είναι σε ένα καθημερινό πρόγραμμα. Έτσι, τα παιδιά χρειάζονται πρόγραμμα. Επειδή το σχολείο είναι ιδανική ευκαιρία για να πεις ότι δημιουργώ ένα πρόγραμμα, μια συνήθεια, μια καθημερινότητα, και επειδή κάθε χρόνο πολλές φούρνιες από πρωτάκια μπαίνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα, σήμερα ξεκινούμε με διατροφικές συμβουλές για τα πρωτάκια και ξεκινούμε βεβαίως από το πρωινό, αυτό που θα δώσει την ενέργεια για να ξεκινήσει η μέρα. Για πάμε να τα δούμε. Όπως λέω λοιπόν και εγώ στα πρωτάκια, όπως ένα αυτοκίνητο χρειάζεται βενζίνη για να ξεκινήσει, έτσι και ο ανθρώπινος οργανισμός χρειάζεται ενέργεια από το πρωινό του. Άρα λοιπόν το πρώτο γεύμα που παρέχει γλυκόζη, άμεση μορφή ενέργειας στον οργανισμό και στον εγκέφαλο. Το πρωινό όμως παράλληλα είναι ένας δείκτης υγιεινής διατροφής. Σημαίνει αυτό ότι όσοι καταναλώνουν πρωινό γενικότερα έχουν καλές υγιεινές διατροφικές συνήθειες, τακτοποιεί και όλα τα υπόλοιπα γεύματα. Αυτό που παρατηρούμε στα παιδιά είναι ότι προκαλεί εγρήγορση σε δεξιότητες που σχετίζονται με τη μνήμη και με τη μάθηση. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό τα παιδιά να καταναλώνουν πρωινό. Ιδάλλως εμφανίζονται νισταγμένα, νοχελικά, ότι βαριούνται. Ενώ τα παιδιά που καταναλώνουν πρωινό έχουν μικρότερες πιθανότητες να αναπτύξουν παιδική παχυσαρκία. Οπότε βοηθάει γενικότερα και στη διαχείριση του σωματικού βάρους. Πάμε να δούμε τις προτάσεις σου. Για να μην υπάρχει μονοτονία, έχεις και πολλές διαφορετικές προτάσεις. Αυτό που θέλω να πω σαν γενική αρχή και το βλέπετε και σχηματικά είναι ότι για μας τους διαιτολόγους, για να θεωρείται πλήρες ένα πρωινό, θα πρέπει να έχει κάτι από την ομάδα των δημητριακών, δηλαδή ψωμί, δημητριακά πρωινού, φρυγανιές κλπ. Κάτι από την ομάδα των γαλακτοκομικών, γάλα, γιαούρτι και τυρί, και κάτι από την ομάδα του φρούτου. Επομένως, σας δίνω κάποιες προτάσεις. Μπορεί να είναι γάλα με δημητριακά και ένα φρούτο, μπορεί να είναι γιαούρτι με δημητριακά και ξερά φρούτα. Μπορεί να είναι ένας χυμός, φυσικός χυμός με ένα τόστ που θα βάλουμε τυράκι κίτρινο. Μπορεί να είναι ένα σπιτικό κέικ μαζί με το γάλα και σίγουρα να υπάρχει και ένα φρούτο. Μπορεί να είναι γάλα ή ψωμί με φρυγανιές, με ταχίνι και μέλι, που εκεί πέρα μπορούμε να βάλουμε, ας πούμε, φετούλες μπανάνας για παράδειγμα, έτσι, και να συνδυάσουμε πολύ καλά ένα καλό πρωινό με αυτόν τον τρόπο. Όταν λέμε δημητριακά όμως, να εξηγήσουμε τι λέμε, τι εννοούμε. Γιατί μας έχεις πει κατά καιρούς ότι δεν είναι τόσο αθώα τα δημητριακά που υπάρχουν στα κουτιά, στο εμπόριο, έτσι. Έτσι ακριβώς. Οι γονείς θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί στην επιλογή των δημητριακών, διότι σε ένα ποσοστό περίπου στο 80-85% τα περισσότερα δημητριακά έχουν πρόσθετη ζάχαρη. Άρα κοιτάζουμε πολύ καλά τις ετικέτες των τροφίμων και αυτά τα οποία έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε ζάχαρα ή απλά ζάχαρα, όπως αναγράφονται στη συσκευασία, αυτά θα πρέπει να τα αποφεύγουμε, διότι περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη. Φυσικά, για παράδειγμα, η βρώμη είναι μια καλή επιλογή, αλλά θα μου πείτε, ποιο παιδάκι τρώει βρώμη, έτσι. Τα παιδιά, οπότε ας οδηγηθούμε σε μια διάμεση λύση. Πάμε να δούμε τι παίρνουν μαζί τους στο σχολείο τώρα τα παιδιά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι, το δεκατιανό, γιατί κατά καιρούς έχω πάει σε σχολεία και έχω δει ότι συνήθως τα παιδιά παίρνουν ένα γευματάκι για κάθε διάλειμμα. Δεν χρειάζεται ένα γευματάκι για κάθε διάλειμμα. Ένα, άντε το πολύ, δύο γεύματα. Εδώ σας δίνω διάφορες εναλλακτικές. Μπορεί να είναι τοστάκι, μπορεί να είναι ένα φρούτο, ειδικά τώρα το καλοκαίρι που έχουμε ακόμα καλοκαιρινά φρούτα που μπορούμε εύκολα, όπως το σταφύλι, να το πάρουμε μαζί. Μπορεί να είναι ένα κουλούρι, μπορεί να είναι μια σπιτική πίτα ή ένα κομμάτι κέικ. Ξηρή καρπή, καλύτερα ανάλατη, ή να έχουμε συνδυασμούς όλο τον παραπάνω, αν έχουν ένα ωράριο το οποίο είναι διευρυμένο. Το σχολικό κηλικείο, έχουμε πει κατά διαστήματα ότι συνήθως εφαρμόζει την νομοθεσία, την εθνική, συνήθως, σε σχέση. Έχει και σαβούρες ενίοτε. Έτσι. Θα πρέπει λοιπόν. Πάμε στο μεσημεριανό. Το μεσημεριανό λοιπόν είναι ένα γεύμα το οποίο σε πολλά σχολεία στα ολοήμερα είναι ένα κοινό γεύμα για όλα τα παιδιά. Αυτό που μπορούν να κάνουν οι γονείς είναι να θεσπίσουν κάποιους κοινούς κανόνες, κάποια κοινά γεύματα για το τι επιτρέπεται να παίρνουν τα παιδιά από το σπίτι. Δηλαδή, θα μπορούσαν να πούν ότι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή θα έχουμε λαδερό ή όσπριο και όλοι να φτιάχνουν κάτι τέτοιο. Θα μπορούσαν να πούν ότι κάθε Τρίτη και Πέμπτη θα έχουμε κρέας ή κοτόπουλο. Ούτως ώστε τα παιδάκια να μην επηρεάζονται αρνητικά από τους συνομιλίκους. Δηλαδή, δεν μπορεί το ένα παιδάκι να φέρνει μπέργκερ για παράδειγμα και το άλλο φακές, έτσι. Επομένως, αυτό θα βοηθούσε πάρα πολύ. Καλό είναι το μεσημεριανό να παρέχεται σε μια σταθερή ώρα, γιατί δίνει αυτή την
την διαδικασία του προγράμματος που λέγαμε γενικότερα. Γενικότερα το μεσημεριανό, όταν τα παιδιά τρώνε με συνομήλικά του, συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση και στη διαμόρφωση διατροφικών προτύπων. Δηλαδή, ένα παιδάκι είναι πολύ πιο πιθανό να δοκιμάσει ένα γεύμα το οποίο δεν το έτρωγε πριν, αν το δει ότι το καταναλώνει ο συνομήλικός του, και φυσικά αν το δει ότι το καταναλώνει και ο δάσκαλός του ακόμα περισσότερο. Ενώ θα πρέπει το μεσημεριανό να δομείται με βάση τη μεσογειακή διατροφή και να υπάρχει σε αυτό ποικιλία, όπως θα δούμε και στην επόμενη κάρτα. Δηλαδή πάμε να δούμε το γράφημα αυτό, γιατί έτσι. Αυτό το γράφημα είναι το ιδανικό πιάτο. Πάμε να δούμε αυτό πόσο είναι το ρεαλιστικό είναι. Το ιδανικό μου υγιεινό μου πιάτο. Φανταστείτε ότι χωρίζουμε το πιάτο στα τρία. Το μισό θα πρέπει να είναι τα λαχανικά. Το 1 τέταρτο θα πρέπει να είναι οι πρωτεΐνες, δηλαδή το κρέας, το κοτόπουλο, το ψάρι, το τυρί. Και το άλλο 1 τέταρτο να είναι οι υδατάνθρακες, δηλαδή τα μακαρόνια, το ρύζι, οι πατάτες, το ψωμί. Έτσι θα πρέπει ιδανικά να είναι ένα μεσημεριανό και ένα βραδινό, θα λέγαμε. Και ένα χορταστικό ποτήρι δίπλα, γιατί αυτό μας πάει στην τελευταία κάρτα, που έχει στην καλή ενυδάτωση στις διατροφικές συνήθειες. Τακτικά γεύματα θα μας βοηθήσεις με έναν αριθμό. Είναι κατά μέσο όρο πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό και βραδινό ή και απογευματινό? Και βραδινό, και να έχουμε και άλλα δύο γευματίδια, δηλαδή το δεκατιανό και το απογευματινό. Περίπου 5 γεύματα την ημέρα δίνουν έτσι μια ενέργεια όλη τη διάρκεια της ημέρας. Επαρκής ενυδάτωση κυρίως με νερό. Όχι με χυμούς, έστω και φυσικούς, νερό. Mm-hmm. Όταν διψάμε, πίνουμε νερό. Βασικό αυτό. Και προσοχή σε κάποια χνοστοιχεία, στο σίδηρο συγκεκριμένα, γιατί μειωμένη περιεκτικότητα σιδηροπενία ή σιδηροπενική ανεμία σχετίζεται με μειωμένο IQ στα παιδιά. Δίνουμε βάση στο ιόδιο. Σας γράφω στην παρένθεση που περιέχεται το ιόδιο, διότι και αυτό παίζει ρόλο στην εγκεφαλική ανάπτυξη. Δίνουμε βάση στο φιλικό οξύ και στη βιταμίνη Β12, που αυτές οι δύο βιταμίνες παίζουν ρόλο και στην αιμοποίηση, αλλά έχουν σχετιστεί η μειωμένη πρόσληψή τους με μειωμένη νοητική απόδοση, και φυσικά στα πολύ γνωστά ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, που τα βρίσκουμε στα ψάρια, τα καρύδια και τους ηλιόσπορους, που έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος, δηλαδή του εγκεφάλου κυρίως. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Ευχαριστώ και εγώ.